Μια μικρή όαση, ένα μικρό σπιτάκι μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο έκαναν την εμφάνισή τους. «Εκεί είναι ο πατέρας Μωυσής», μου είπε ο πατέρας Πορφύριος. Το Σινά γνώρισε πολλές μορφές αυστηρού μοναχικού βίου, με ασκητές να ζουν σε εξαιρετικά δύσβατα μέρη της επικράτειας και να αρνούνται την επαφή με τους προσκυνητές. Παράλληλα όμως, χάρη στην ιεραποστολική του δράση και στα πολλά μετόχια, ανέπτυξε και μια άλλη μορφή μοναχικού βίου, πολύ πιο εξωστρεφή, που τελικά το χαρακτήρισε. Παράδεισος. Πόσο μικρό λάθη είναι. Είσαι πολύ μικρό, βεβαράκι. Πολύ μικρό. Κόντα αυτό. Άδρε, άμε, ζάκι, να τώρα. Ο πατέρας Μωυσής, εγκάρδιος και κοινωνικότατος, με ένα σοβαρό κάψιμο από τον ήλιο στη μύτη, ήταν στην υποδοχή. Θέλετε, σας φιλάω εγώ. Βεβαίως. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές οι φούτες? Είναι κάποιος καλός άνθρωπος έστειλε για τους πατέρες, στο δοντόκρεμα και κάτι... Διαδώσετε τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ό,τι είναι, εμείς εδώ τίποτα δεν έχουμε. Όχι, είναι καλό να ξέρουμε τι χρειαζόσαστε γι' αυτό. Επιβίωσης. Όχι πολυτέλειες. Σωστά. Επιβίωσης. Και ο αεράτο είναι και πάνω στην... όχι, τώρα εδώ. Είναι πιο πάνω στην εκκλησία πάνω. Σας έκανα ένα τσάι ελληνικό. Με διάφορα βότανα από βουνό. Ωραία. Ζάχαρη. Μαύρη από την παλιά. Ο ασκητικός βίος έχει τελειώσει πια, μου είπαν και οι δύο. Είναι και δύσκολο πια να πάρεις ευλογία. Ζητάς άδεια για να μείνεις έξω. Δεν πας μόνος. Πρέπει να υπάρχει επιθυμία και να θεωρηθεί ότι... Είσαι άξιος να μείνεις έξω. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι όταν είσαι μόνος. Δηλαδή πέφτεις πολύ εύκολα σε πολλά πράγματα. Ψυχική κίνδυνη. Βέβαια. Οπότε... Είναι καλύτερο να νιώθει και η μονή πιο σίγουρα άμα είσαι στο όλοι μαζί. Στο μοναστήρι λέμε ότι έξω κυκλοφορούν λύκοι και όταν το κάνει πρόβατο, το τρώνε. Λοιπόν, και δεν λέγουμε πολλές φορές. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα και σας επισκέπτονται, τι έχουν ανάγκη πιστεύετε? Να βρουν τον εαυτό τους. Πιο ακριβό από αυτό δεν υπάρχει. Το χάσαμε. Και μιλήσαμε για τη σημερινή εποχή της πληροφόρησης που ευθύνεται, κατά τον πατέρα Μωυσή, για πολλά πολλά δεινά. Ναι, γιατί ενημερωνόμεθα μόνο για το κακό. Δηλαδή τροφοδοτούμεθα μόνο για το κακό. Τι θα κάνουμε, τι παράδειγμα θα πάρουμε? Θέλουμε να ενημερωνόμεθα. Ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο. Δεν φύγαμε γιατί δεν αγαπάμε τον κόσμο. Το αντίθετο. Προσωπικά εγώ και νομίζω ότι και ο κάθε άνθρωπος φεύγουμε από τον κόσμο τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να απευθύνουμε τον κόσμο, όντας μέσα στον κόσμο. Και ερχόμαστε εδώ για να πάρουμε κάτι και αυτό το φτωχό, το μικρό που έχουμε πάρει από την έρημο, τη γυμνή, να το προσφέρουμε. Ένα ταπεινό αντίδωρο μπροστά στο δώρο που μας έχει κάνει ο Θεός. Να έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε εδώ, να ζούμε εδώ και να μην έχουμε αυτό το καταιγισμό του κακού, να έχουμε στιγμές νυφάλιες που μας βοηθάνε λίγο-λίγο να ανακαλύψουμε μερικά πράγματα από τον εαυτό μας, όχι πολλά πράγματα. Το να ζει κανένας και εκτός του κόσμου τον κάνει να μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ μικρό κοινό μετά, δηλαδή αν είσαστε σε ένα μέρος με περισσότερο κόσμο, ενδεχομένως θα μπορούσατε να προσφέρετε σε περισσότερους ανθρώπους. Αυτό εννοώ. Όχι. Βέβαια, ο τρόπος που το σκέφτεστε είναι... Πρακτικός. Όχι μοναχικός. Είναι πρακτικός. Είναι κοσμικός. Εμείς όμως σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δηλαδή πιστεύουμε ότι μόνο ότι εγώ έφυγα από τον κόσμο και ήρθα εδώ και προσπαθώ, αγωνίζομαι να αλλάξω ζωή, προσφέρω στους ανθρώπους. Διότι αν αλλάξω εγώ, θα αλλάξει και ο κόσμος. Βεβαίως. Διότι τι γίνεται εδώ είναι όπως τα συγκρίνονται τα δοχεία και πραγματικά το ίδιο γίνεται. Το κακό φέρνει άλλο κακό. Αυξάνεται. Ο κάθε κακός άνθρωπος προσθέτει κακό.
σε όλη την οικουμένη. Με τον κακό του λογισμό, με την κακή, όχι μόνο με την κακή του πράξη, και με το, και τον, με το διαλογισμό τον κακό της καρδιάς του. Επεκτείνει το κακό, φέρνει μια αναταραχή. Ο άνθρωπος όμως προσεύχεται και σκέφτεται με πόνο τον συνάνθρωπό του, δίνει βοήθεια, είναι ο αντιπεριστοσμός. Είναι η άλλη δύναμη. Κάτι στο καλό, γεια σας. Γεια σας, γεια. Κανένα 20 λεπτό είπατε τι είναι. Ναι, ναι. Χαιρέτησα τον πατέρα Μωυσή και πήρα το δρόμο για την κορυφή. Ο ιδιαίτερα δραστήριος πατέρας Πορφύριος έφυγε τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση.